Κανένα τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, ένα επεισόδιο όλο φωτιά. Σκέτη φωτιά, αφού πάρει τηλέφωνο την πυροσβεστική. Θα πάρει φωτιά αυτό το επεισόδιο στις προβολές. Για να είμαστε δίκαιοι. Θα πιάσει 2.000 προβολές. Τρεις. Ξεγραφτείτε από αυτού το κανάλι για αυτό το σκοπό. Ξεγραφτείτε. Ξεγραφτείτε. Όχι ρε. Γιατί να ξεγραφτούν. Όχι ρε. Και στους δύο. Ναι. Και στους δύο. Ναι. Όχι ρε. Θα σου πάρω 2-3 ναύπου. Τον έχω πει, το λέω, θα είμαστε δύο μέρες μαζί. Δύο θέλω να πάρω. Δύο μέρες μαζί, άμα δεν σε αλλάξω την προφορά εγώ. Άμα δεν σε στείλω πίσω στην Αθήνα. Τσιωπάνω. Εμένα μην με λένε travel moto, φίλε. Εντάξει, έγινε. Γεια. Ήδη τον αρχίζουν και τον ξεφεύγουν μερικά. Λοιπόν. Τον ξεφεύγουν. Τα λέμε. Κάτσε να τις δείξω εδώ. Να τις δείξω πού είμαστε. Να τις δείξω πού είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σαλόνικα. Ένα μέρος πολύ... όχι αλητία, πολύ τούμπανο. Ένα μέρος τούμπανο. Εδώ είναι Λευκός ο Πύργος. Εδώ πέρα του μπανιασμένου μου κόσμου. Είναι φορτωμένη, όλη η πόλη είναι φορτωμένη με κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε και κάνουμε ένα επεισόδιο φωτιά. Fire. Το επεισόδιο Fire στην Ξάνθη. Φεύγουμε για Ξάνθη, σταματήσαμε να ανεφοδιαστούμε με καφέ. Θα πάμε να πάρουμε και λίγο Γρηγόρη. Αυτός εδώ είναι Moto Καφενείο. Ξεγραφτείτε όλοι από το Travel Moto και γραφτείτε στο Bill Barba και γραφτείτε και στο Moto Καφενείο. Όχι ρε, ξεγραφτείτε όλοι σήμερα, γραφτείτε στο Moto Καφενείο και ξεγραφτείτε τη Δευτέρα και ξαναγραφτείτε στο Travel Moto. Α, βόλτες θα κάνουμε. Α, τους κάνουμε βόλτες. Μην τσιμένος εσύ, τι είσαι. Πεδισμένος είμαι. Αυτό το μηχανάκι. Είμαι, Βασίλη μου. Για τα πόδια στο δικό στο κανάλι αυτά. Πεδισμένος είμαι. Έξι ώρα το φώναξε, πρωί. Ρεχαμένη, δεν έφαγες. Έξι ώρα το πρωί ξεκίνησα. Και μου λες πάμε Ξάνθη. Τι ώρα είναι. Η ώρα τι ώρα είναι. Δεν βλέπω καλά, κάποια μικρή σκάλα. Η ώρα είναι 5.30 και είμαστε στα Ορδίκια ακόμα. Ναι. Να σου πω, έχουμε πάει και που έχουμε γυρίσει. Πήγαμε όμως, είδαμε πράγματα. Δεν μπορώ να πω. Α, με ταξίδευσες. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι είναι Αφρικα Twin. Και θα το βρείτε στην Αθήνα, στο κοινωσά της Promoto. Promoto.gr, το κάνετε test ride, όποιος θέλει το κάνει test ride. Μπορεί το καβαλήσει και το κάνει βόλτα, το δει άμα τον αρέσει. Είναι με ταχύτητες. Έχει ανεμοβλογιά όμως. Ανεμοβλογιά το εργαλείο. Βλέπεις, έχει βγάλει σπυράκια, έχει ανεμοβλογιά. Ενώ αυτό δεν έχει ανεμοβλογιά. Βλέπεις καμιά ανεμοβλογιά. Παιδική ασθένεια είναι τώρα, αυτό θα περάσει. Λοιπόν, άντε συνεχίζουμε. Και τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Πόσες βόλτες έχω κάνει εδώ άσκοπες, έτσι να έρθω να χαζέψω. Πολλές φορές. Εδώ είναι πολύ ωραία έτσι για μας, ερχόμαστε χαζεύουμε. Δεν μας βλέπουν να φεύγουμε. Πολύ ωραίο το μηχανάκι. Τρελάθηκα. Η θέση οδήγηση είναι πάρα πολύ ωραία. Καμιά σχέση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πωλείται αυτό. Ένας παππούς το είχε στον γκαράζ φυλαγμένο. Ναι. Πρώτο χέρι. Πρώτο χέρι, ναι. Το έχει πάρει μισή Ελλάδα. Το έχει πάρει μισή Ελλάδα πρώτο χέρι. Η μισή Ελλάδα το έχει πάρει. Σίφτερ έχει, όχι. Ε. Όχι. Αυτό που πήρα και τώρα πάρω να το ξεφορτώσω, το βράδυ από εξωτερικό, έχει σίφτερ να δω λίγο πώς είναι. Εσύ δεν το πήρα. Θα είπαμε λίγο με το φίλο. Πάει, φέγα. Φέγα. Πατάω ένα κουμπί και πατάω ακόμα ένα. Πάει, φέγα. Φέγα ρε τσιπάνε. Τον κάνω εκπαίδευση. Θα μάθει.
White Pyrgos. The White Pyrg. Πού είναι The White Moto? Σαλονικάρα. Την έχουμε, την κάνουμε χρήση. Εδώ ερχόμαστε, πίνουμε καφέδες. Moto καφενές. Πού είναι? Χάθηκαμε. Και πολύ καθυστερήσαμε να χαθούμε. Ανά τους. Βλέπω Moto καφενείο εκεί. Α, δεν πειράζει, μάει. Καλό παιδί είναι. Τι έχω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κοίτα. Τι έχω εδώ πρωτοβουσιάνια. Μότο καφενείο. Εγγύης. Εγγύης. Εσύ είσαι ο τρελός. Και εγώ ακόμα πιο τρελός θα που βιβράω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα μάθει. Θα στρώσει. Θα στρώσει, θα γίνεις κάποιο βενζίνα. Θα στρώσει, εντάξει. Λίγο στην αρχή θα ζοριστείς. Θα κάψεις λίγο βενζίνα παραπάνω και μετά θα στρώσει. Θα πάει μόνο του. Και μετά θα πάρεις MC. Θα πάρεις MC μετά και θα πεις έστρωσε. 3,9 έχω εγώ, πόσο έχεις εσύ κατανάλωση? 5,2. Ένα λίτρο και 300 γραμμάρια. Εντάξει. Μπαγκάζι δεν έχεις. Αλλά είναι εργαλείο τώρα, το φορτώνεις. Εδώ είναι άλλο πράγμα ρε φίλε, εντάξει. Και η Mercedes δεν καίει όσο καίει ένα Corolla. Δεν είναι τα θέματα, φαίνεται. Ναι. Δεν έχουμε και την ίδια δύναμη. Πού πάει αυτός? Άλλο GPS έχει αυτός. Ούμο του καφενείου κάνει λάθη για να μάθει. Πού πας χαμένα? Δεν το βγάζεις να πάω. Δεν πήγα, δεν κεντρικό. Ακολούθα μένα που έχω το Google τώρα. Πόση βενζίνα έχεις? Είχα το πόσο. Κι εγώ μισό. Από Αθηνά. Περιλώσεις, ωραία. Έβαλες πάλι. Εκεί θα βγάλει, 500 χιλιόμετρα θα βγάλει το πόσο. Πού έβαλες? Έλα, το Συλλα... χωριός. Πριν το χωριός. Έλα ρε. Πολύ γλίτσα κάτω. Γυναίκα ταχώνει με το μητάφ. Βγαίνουμε από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Πάμε Ξάνθη. Με έχουν κάνει παράπονα, δεν ανεβαίνεις πάνω, δεν πας. Πέρα από τις αίρες λέει δεν πας πουθενά. Να το.
σταμάτησε να βάλω μπουφάν, γιατί έχω το τρυπητό το καλοκαιρινό. Είναι σαν να είμαι κοντομάνικος. Είμαστε στην Εθνική Οδό προς Καβάλα. Άμα είναι να την κλέψει σας το κινητό, να μας μείνει το κινητό τουλάχιστον. Να σε κυνηγάει μόνο ο Κινουσάτης, όχι εμείς. Το κινητό, ρε, ας το κινητό και τα δικά σου κλειδιά, να μας μείνει τίποτα. Λες την κλέψει. Την κλέψει, λες. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν το ξέρω. Να το κυνηγάει μόνο ο Κινουσάτης. Εμείς θα έχουμε πάρει το κινητό. Θα έχουμε να γυρίσουμε πίσω, ναι. Τα κλειδιά τα άφησε τουλάχιστον στη μηχανή. Να έχεις να γυρίσει τουλάχιστον. Πατούρα θα το πάρουμε. Ελάτε ρε, μόνο τα Λοιπόν, βρήκαμε κάτι, παιδιά, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Έλα ρε φίλε, ASMR. Αυτό είναι το... Βρήκαμε κάτι, παιδιά, εδώ στη Θεσσαλονικιούς, με χοντάκια. Και μόλις βλέπω εγώ, λέω που πάτε, απτάξιστα. Και μετά μου λένε σε βλέπουμε στο YouTube. Drone. Στο κανάλι στο YouTube, έχεις. Έχεις κανάλι. Όχι, δεν έχω κανάλι στο YouTube. Από γνωστό μου είναι αυτό. Ωραία, κάτι 2 ώρα, 3 θα φτάσουμε, ρε. Ωραία, δεν πάμε βασίλει. Πάντως πιο νωρίς από ό,τι υπολόγιζα. Εγώ υπολόγιζα κάτι στις 4-5 το πρωί. Μπορεί να ξεκινήσει με κατευθείαν το test drive. Τζάμπα, κλείσαμε ένα ξενοδοχείο. Να τους. Ήρθε ρε, φαγώθηκες. Τον πέρασες για... Έλα, περνάει, περνάει, έλα μας. Για ψηριτζή. Αυτό το μηχανάκι το έχει κάνει βόλτα μισή Ελλάδα. Πρώτο χέρι. Ναι. Πρώτο χέρι, ποιος το είχε. Ποιος το είχε πρώτο χέρι. Ναι. Με το που βγήκε από το κουτί, κατευθείαν κόφτησε. Ξεγέννησες και το καφάνι. Με το που βγήκε από το κουτί αυτό, το πήρα εγώ. Μα και έχει τυροπή είναι αυτή που έχει. Κάνεις, εντάξει δεν πήγα. Μην της ανοίξεις τα μάτια, γράφει κάμερα, μην γεμίσεις χόντρα, Μην της ανοίξεις τα μάτια. Μπορώ να βρούμε. Πρώτα απ' όλα θέση οδήγηση είναι πας τι να σου πω, μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου και δεν βρεις τίποτα. Ούτε πια ούτε καν πιάνει τον κόλλο. Στα ψηλά είσαι εσύ, Γκάζι, στα ψηλά. Γκάζι. Τι εννοείς? Απόδοση στα ψηλά έχεις, αυτό είναι από τα χαμηλά. Στα χαμηλά, εμένα είναι πιο light. Είδες στα ψηλά είναι που είδες τι, είδες τη γλύκα είναι στα χαμηλά. Ένα έτσι κάνεις, με Δευτέρα, ας πούμε, είσαι που πήγα μέχρι την ευθεία και σε κατευθείαν το νιώθεις να σε τεντώνεται ρε παιδί, πώς το λένε. Πάρε και το δικό μου μία. Το εσύ. Ναι, ναι. Είχα το 500, το ίδιο δεν είναι, δεν μοιάζει. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Α, εσύ να είναι και τι σιτή. Μέρα με νύχτα. Δεν έχω επαφή καθόλου, δεν έχω ξαναδηγήσει. Δεν είναι τίποτα. Σκούτερ, είσαι οδηγήσει ποτέ σου. Ναι, τέτοιο πράγμα. Πάω να το κουράζει εγώ το φτερό. Κάνω στο μυζί από πάνω. Παρένση τώρα που στο δίνουν, γιατί δεν θα το ξαναβρεις. Next. Απλά πρόσεξε. Πρόσεξε, ναι, άστο, δεν πειράζει. Πιέσαι καμιά τζούρα. Πρόσεξε, γιατί δεν έχει ταχύτητες, μην μπερδευτείς. Αυτόματο, δεν βάζω πάνω κάτι. Σαν να είναι παπί. Να κάνω και το συγκριτικό. Ξέρεις τι, επειδή το λένε ψόφιο. Τώρα έτσι. Είναι ψόφιο. Όχι, λένε ότι είναι ψόφιο. Δοκίμασέ το λίγο. Okay. Εντάξει, μην φας καμιά στούκα. Αυτό είναι το, από τον αερόσακο, ας το έτσι. Okay. Να μην μπεις στις ακτίνες. Εδώ. Απλά μην κάνεις χειροκαρδίες γιατί έχει ταχύτητα μέσα μετά. Ναι, ναι, πρόσεξε. Μάσε. Μην κάνεις ξερογκαζιά, έχει ταχύτητα, φεύγει αμέσως. Τώρα σαν σκούτερ κανονικά. Ναι. Άντε, πάει το μηχανάκι, μας το κλέψαν. Θα κλέψω το δικό σου τουλάχιστον. Θα κλέψω το δικό σου τουλάχιστον. Θα με πάρεις πίσω. Όχι. Όχι. Γιατί. Έτσι. Θα μου δώσεις 100 ευρώ αν θες, με την ταλαιπωρία μου ήρθε σήμερα. Εγώ ένα μηχανάκι είχα, το αγαπούσα και μας το ψηρίσαν. Καρφιλές. Πρώτο το έφερε για ξεκάρπο. Το πρώτο το έφερε για ξεκάρφωμα για να πάρει το άλλο. Το δεύτερο. Είδες τι ώρα αυτό είναι. Ήθελε.
Τι ώρα είναι και δεν έχω φτάσει ακόμα Ξάνθια, από 6 ώρα το πρωί. Πού πήγατε ακριβώς? Όχι, πού δεν έχουμε πάει. Αν πεις που δεν έχουμε πάει, μου λιγότερα τα μέρη. Παραλίες από εδώ, βουνά, ιστορίες, πάνω κάτω, βίντεο, αυτά ιστορίες, γύρω γύρω. Αλλά όπω καβάλα, πως αυτά πήγατε, έτσι. Ελά. Καβάλα, τέτοια πήγατε, πως έγινε. Ήρθα από τη Λάρισα. Ήρθα από τη Λάρισα. Ήρθα από τη Λάρισα, τον βλέπουν στη γειτονιά μου και λέει: εσύ δεν είσαι μόνο το καφενείο? Λέει ναι. Και περιμένει τον travel moto? Λέει ναι, το πρωί. Έλεγε κατά το απόγευμα θα ξυπνήσει. Το απόγευμα θα χαλάσουν, λέει, που είσαι τέτοια ώρα για να τον πάρει. Λέω παιδιά, έχω σηκωθεί και μου λέει: ξυπνήσει ο άνθρωπος, λέω. Ανεβαίνει η μηχανή. Αποκλείεται, μου λέει. Στο πίνακα στο κρεβάτι. Σε κοϊδεύει. Σε κάνα τρίωρο, θα πάει 4-5 ώρα. Κύριο δε φίλε, εγγύηση με. Εγγύηση, είσαι εγγύηση. Είμαι εγγύηση. Είσαι εγγύηση, το είδα. Μου σου είπα να πας Ξάνθη, μη σε νοιάζει, εγγύηση. Δεν ξέρω το πρωί, είμαι έτσι. Είμαι έτσι. Εμείς αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Αυτό ήταν η πέρα. Νικολάκη, Νικολάκη. Νικό. Ω, Νικό. Α, ας τον βιτζίνες όλη την ώρα με τις βιτζίνες, ρε. Ας βιτζίνες όλη την ώρα με τις βιτζίνες. Ας βιτζίνες, ρε, να κάνεις καμιά βόλτα με μηχανάκια. Ο καθένας με τον πόνο του, το βλέπεις, έτσι. Έλα, σου δώσουμε δώρα μηχανάκι, προκοπήσε. Δεν κάνουν αυτά, ρε, τα TTM. Και εν βιτζίνα, πολύ, ρε, δεν κάνουν. Εσένα δεν σε δίνω βόλτα. Εσύ ξυλώσει όλη τη δρόμη εδώ στον... 50 χιλιόμετρα θα το κάνω και θα γυρίσω για να το καταλάβω καλά. Έχει ξεσκίσει όλη τη δρόμη. Πόρε μηχανάρα, να τους, Να τους. Με το καφεδάκι του, με το τέτοιο. Βάζουνε κραμακίδι. Σβήστε. Ψόφιο. Μαλακά είναι πολύ ωραίο. Σαν παιχνίδι είναι. Ψόφιο. Έχεις γκάζι και καρπάζει κιόλας, ρε. Α, μπράβο. Ξέρεις τι. Ξέρεις τι γίνεται. Λες και είχα, πώς το πω, δεν ξέρω πώς το περιγράψω. Ενώ το αυτόματο κάνεις και πηγαίνει. Εδώ ακούς, λες και έχεις έναν αόρατο συμπλέκτη και ένα αόρατο πόδι ακόμη. Σαν δίζελ. Σαν δίζελ. Ναι. Μπαίνει σαν να παίρνω, σαν να βάζω εγώ τις ταχύτητες, αλλά να μην τις βάζω εγώ. Ερώτηση, είναι ψόφιο? Όχι, γιατί το έχει βγει βρώμα ότι είναι ψόφιο. Του λέω, ρε παιδιά, δεν στα είναι ψόφιο. Δεν ξέρω ποιος είναι. Κρεμάει, κρεμάει στα ψηλά. Ο χαμηλά μόνο. Μιλάει να έτσι κάνεις και κατευθείαν να πας. Ναι. Συγκριτικά πάντα και με αυτό, έτσι που το είχα κιόλας 3 χρόνια. Αυτό είναι άλλο μηχανάκι, τελώς διαφορετικό. Ναι. Μέρα με νύχτα. Όχι, έχει ωραίο άρπαγμα. Ναι. Κύριε Μότο. Κάτσε κάνα δύο ώρες εδώ. Τι θα γίνει σήμερα, θα πάμε Ξάνθη? Λοιπόν, στο Bill Barba θα δείτε το επεισόδιο. Bill Barba, όχι τραβή. Όχι τραβή. Καλά, και τα δύο τα έχουμε. Α, το έχει σου τάλε. Καμπανάκι. Πατήσει καμπανάκι, είναι χαμό, ε. Το καμπανάκι. Εσύ το πάτησε το καμπανάκι. Α, μπράβο. Αλλιώ από την κοινοσάτη να μην. Να κλείσει τη βρύση. Τέρμα τα Honda. Δεν μπορείς, φίλε, να μην πατάς καμπανάκια για να έχεις και Honda. Εγώ τώρα βάρεσα καμπάνες και με τον Μπαλτά και με το Μπαλτάκι. Ωραία. Άντε αυτό... Έπρεπε να το δοκιμάσεις και αυτό, φίλε. Δεν είχα ξαναδικήσει τέτοιο. Ναι, γιατί ευκαιρία είναι τώρα. Στο Τρασάλπας μου το είχα κάνει ένα τεστ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ελαφρύ. Και εγώ τώρα κάνω βλακείς, γιατί είδα να το δίνω και δεν το δίνω πουθενά. Και θα πούνε εγώ έρχα χιλόπιτα. Και όλος που δεν τον ξέρει το βρήκε στο δρόμο και τον έδωσε. Τι από τα Τσίπρα θα ήπιε. Εσένα το έδωσε καμιά βόλτα. Ποιο? Αυτό. Κοίτα, η αλήθεια είναι, είχα γράψει και σχόλιο όταν είχε ανεβάσει για Άρτα, νομίζω. Άρτα. Γι' αυτό σα δώσαμε το μηχανάκι, επειδή αυτό το σχόλιο. Πρέβεζα ήταν, πού ήταν, Άρτα ή Πρέβεζα, ή και τα δύο. Άρτα. Είχα γράψει σχόλιο για Θεσσαλονίκη, αλλά Θεσσαλονίκη δεν έχει έρθει καθόλου αυτό δηλαδή. Δύο αντιπροσωπείες που έχουμε, τρεις πόσες είναι. Ούτε για δείγμα. Ποια? Πάνω μπράβο. Τώρα. Οπότε το οδηγείς, δεν είναι για καλό που το οδηγείς, να ξέρεις. Σαν παιδάκι έκανα τώρα, σαν μωρό νιώθω. Σαν πώς οδήγησα πρώτη φορά μηχανή και τα χάσα. Πράγμα νιώθω με αυτό τώρα. Πόσο χρονών είσαι? 26. Ποιο ήταν το πρώτο σου μηχανάκι? Honda 2 SR, το 50. Σκουτεράκι. Ναι. Η πόρδη, μικρή. Πόσο χρονών είσαι τότε? 12-13. Είχε και ένα ηλεκτρικό στα 3. Όχι, 11-12. Εσύ, είχα ηλεκτρικό. Εσύ, ποιο ήταν το πρώτο σου μηχανάκι? Το πρώτο μηχανάκι, όχι, είχα ένα ZNEN κινέζικο. Και εγώ εκεί στα πόσο χρόνια, 16-15. Εσύ είσαι πιο μικρός όμως. Πιο μεγάλος. Συνεχεία. Πιο μεγάλος είσαι. Πιο μεγάλος είναι. 26-27. Ψηλέ, κάτι κάνεις λάθος. Στην Κοπριά με έχουμε. Ξέρεις τι, εμείς ψηλοί μοιάζουμε για 50. Εγώ
Εσύ εκεί σε κάνω 52-53, εκεί σε έκανα. Κάτσε. Κάνω bullying, κάτσε. Θα σε συνομπή λίγο θα σε έλεγα. Κάτσε να κάνω bullying λίγο και φεύγουμε. Να περάσω καλά. Να περάσω καλά, κάνε λίγο bullying. Πώς τον είπε τον άνθρωπο του που είναι 50. Ναι. Το πετσόκοψε. Τέτοια τους λέω τους πετσοκόβω και πάνε στον καθρέφτη και λένε ρε μπάς και έχει δίκιο. Κατάλαβες. Ενώ εγώ το κάνω bullying, να περάσω καλά εγώ, κατάλαβες. Να περάσω, ευχάριστα. Το είπες εσύ, δεν μετράει η γνώμη δικιά σου. Μόνο εσύ μπορεί να πει μηχανάκια. Πήρε χαμπάρι. Σε πήρε χαμπάρι. Για μηχανάκια θα λες. Ωραία, παιδάκια μου, χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε από κοντά. Και εμείς εννοείται. Χαρήκαμε, παιδιά, όντως. Εμείς κάποια στιγμή. Δεν στεναχωρέθηκα γιατί το οδήγησε αυτό. Έλεγα, δεν έχει τον κάνει. Φίλε, ξετρελάθηκα με αυτό. Και όχι μόνο το οδήγησε και πιανού οδήγησε. Και πιανού οδήγησε. Έπεσε πάνω στην περίπτωση τώρα. Μπα. Εσύ, πλάκα, κάνε τώρα δηλαδή, σε πηδήγηνα εδώ. Ούτε μία στο εκατομμύριο το περίμενα. Αφού πάμε να στρίψουμε και βλέπω. Σα βλέπω, δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλη. Και κοιτάω και τα δύο και λέω, μα τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Μα τι πάνω φωνιά. Ξέρει πώ το ονομάσουμε το βίντεο αυτό. Δώσαμε το Αφρικα, το ολοκαίνουργιο Αφρικα σε δύο αγνώστους. Βόλτα, ας δείτε το όμως, δεν πειράζει. Θα δείξω εδώ την κάμερα. Ναι. Τι είπε το παιδί, λείπει ο ένας. Λείπει ο ένας. Της τριάδας. Της τριάδας. Α, ναι. Ναι. Της τριάδας. Καλά, ο ένα τον έχω στείλει για να την κάνετε στράτο. Θέλω να την κάνει το review κι αυτός. Ο Motor Rider. Ο Παυλάρας. Ο Motor Rider. Πήγαμε στα Γιάννενα που πηγαίναμε προς. Δεν θυμάμαι πού πηγαίναμε. Και βρίσκει κάτι Ιταλούς και του έδωσε την Goldwing. Ούτε 20 δευτερόλεπτα δεν τους ήξερε. Άρα, ναι. 20 δευτερόλεπτα τους ήξερε. Τα κάνει αυτά ο Παύλος, δεν έχει πρόβλημα. Θεότρελος. Πολύ... 40.000 και μηχανάκι. 40.000 και μηχανάκι. Και το έχω και σε βίντεο. Ούτε από εδώ μέχρι απένα δεν πάω. Το έχω κάνει 60 χιλιόμετρα. Το έχω και σε βίντεο αυτό. Αλλά εντάξει, τι να πρωτοδείς, χαμός τόσο βίντεο. Ρε, πάμε να φύγουμε. Ναι, πάμε. Ξάνθη θα πάτε τελικά. Φύγε, εσύ έρχομαι εγώ. Τώρα πάτε καβάλα. Καβάλα και μετά ξανά. Όχι, δεν είναι τέτοια. Μάστε τώρα. Μην του τα μαρτυράς. Μάστε τώρα, άιντε. Χαρήκαμε πάρα πολύ, παιδιά. Χαρήκαμε πολύ. Φτάνει τώρα, άιντε, δεν είναι για χόρταση. Θα τα πούμε σε κανένα event. Άμα πηγαίνετε σε event θα βρεθούμε. Θες να την βάλω και μπροστά να ακούσει το βε. Θέλω να κάνω ένα βιντεάκι. Ναι. Τώρα έχει ο πανεκορταφείο ζελατίνα. Θα κελαεπίσει. Με σιγαστήρε. Μαρκελέτσι. GPR. Ιταλικά. Βε. Γι' αυτό μασουλάει. Κοίταξε. Τα βε μασουλάν. Τώρα αυτό που ήθελα να πω, κάτσε να σβήσω σε πού. Το μύθο, να καταρρύψω το μύθο που λέγανε οι δημοσιογράφοι. Γιατί με το Motor Rider αυτά λέγανε. Λέγανε οι δημοσιογράφοι. Εγώ βλέπω και τον μπουρλόν εδώ. Και πριν την πάρω, ότι καίει 10-15 λίτρα. Πού είμαστε, παιδιά. Βρασνά, ψήνα σπουδάλτα. Πώς καίει. Σε ταξίδι, φαντάσου μέσα σε πύλιο, στο πύλιο παράδειγμα. Στα 220 χιλιόμετρα έκαψε. Πόσα λίτρα στα 100, για να μην κάνω μαθηματικά. 10 λίτρα, 5 λίτρα στα 100 έκαψε. 5 λίτρα στα 100, με βουνό. Φυσιολογικά, ναι. Αν πηγαίνει στο βεντεύω στα κόκκινα, εκεί πίνει. Α πούμε, γράφει και κάτι 13 άρια και κάτι δεκάρια. Και πήραν τα παιδιά από τη ζάρια τηλέφωνο. Πάνω από 7.000. Περιμένουν. Ναι, πάμε φύγουμε. Αλλά πάνω από 7.000 τροφέ. Σε φυσιολογική. Τι λε, φίλε, περνάει το 10. Αν με βετέκα να μένω, α το εκεί είναι. Ανοίγει τα αναμισάλτρα τη βενζίνη και τα πίνει κατευθείαν. Τι λέτε, χαρήκαμε. Καλό δρόμο να έχει. Τελείωνε. Πάμε, παιδιά, τα λέμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Τα λέμε, καλό ρίσκο, καλό τάξη ήταν να είναι. Να το χαρίσει, παιδιά, άντε. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε και πάλι.